Λοιπόν, εδώ τώρα, εδώ τώρα έχουμε τέσσερις προτινόμενους. Η ψηφοφορία έβγαλε δύο, το Τζανκ και την Ελισάβετ. Ποιοι ψήφισαν το Τζανκ? Η γνωστή. Κορίτσια ή αγόρια? Περίμενε. Δεν δείχνει όλους όσοι ψηφίζουν. Ναι, δεν τα δείχνει όλα. Ναι. Δείχνει επιλεκτικά δύο-τρεις. Και δηλαδή, τέσσερις τον ψήφισαν. Να πες μου το σπίτι, δεν πειράζει. Ψήφισε ο Κώστας ο μισθοφόρος και η Ειρήνη. Γελάζει. Μάκη, γιατί γελάτε, Μάκη? Γιατί είναι φίλος μου, γι' αυτό. Και περνάει καλά όταν έρχεται εδώ. Καλά σου λέει. Αφού τέσσερις, πες τους αφού πεις τρεις. Δεν μας τρελάνεις εσύ όλους, Γρηγόρη. Εσύ έχεις το πρόβλημα. Δεν μας κάνεις εμάς προβληματικούς. Μη μου τον κατηγορείτε που δεν ξέρει μαθηματικά. Δεν είναι εδώ για μαθηματικό. Περιμένετε ρε παιδιά. Αφήστε ρε παιδιά. Ακού ρε Μάκη και εσύ να μαθαίνει. Ακού να μαθαίνεις πέντε πράγματα. Μα γι' αυτό άλλο δεν ακούω όμως. Μα γι' αυτό ήρθα για να ακούσω. Πες μας δάσκαλε. Λοιπόν, ψήφισαν Τζανκ. Όποιος θυμάσαι. Άσε με να τους πω τους ρε μάθητε. Μα δεν λες, όλο πρόλογο είσαι. Προχώρα στο κύριο Στέμα. Εσύ μου άρχι μου ψήφισε. Ελένη, πες μου εμένα να ξέρω. Ο Μισθοφόρος και η Ειρήνη Κολυδά ψήφισανε το Τζανκ. Και η Λάουρα μου λέει το κόρι επάνω. Η Λάουρα είναι σ' άλλη ομάδα ρε παιδιά. Πώς βάζεις. Τέλος πάντων, μοιράστηκαν οι ψήφοι. Και τοποθετήθηκε πολύ σωστά για μένα ο Τζανκ μέσω συμβούλιο. Που είπε ότι αυτή τη στιγμή, για να τα λέμε ξεκάθαρα, οι ομάδες είναι δύο. Είναι τέσσερις τα κορίτσια και είναι εκεί που. Δηλαδή, τα είπε τα πράγματα και με το όνομα. Τέσσερα τα αγόρια, αυτό είπε. Όχι ακριβώς. Δηλαδή, η μία ομάδα είναι. Γερνάει, ξεχνάει, αφήνει τις προτάσεις στη μέση. Θέλω να το προσέξεις αυτό. Νομίζει ότι είμαι κι εγώ με το μυαλό του. Το λέω πολλές φορές. Το κάνει και γελαλή. Μου λέει. Κατάλαβες. Λέω, πες μου τι σκέφτηκες. Δεν είμαι μέσα στο μυαλό σου. Λοιπόν, έχω προσέξει δύο φορές. Τα αφήνει στη μέση και αυτά τα άλλα τα λέει δύο φορές. Δηλαδή, επαναλαμβάνει. Εντάξει. Ο Τσάνκ. Ο Τσάνκ. Το καταλάβαμε, αλλά ο Τσάνκ τι. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Με αγάπη, Γρηγόρη. Με αγάπη. Μάκη, δεν θέλω να το παρεξηγήσω. Γι' αυτό γελάμε ασταμάτητα μαζί σου. Το ξέρω ότι με αγαπάτε, Μάκη. Το ξέρω. Το ξέρω. Ακούστε. Δεν είναι ένα άλλο. Έχει τίποτα κανεί με κανένα εδώ μέσα. Είναι δυνατόν. Να είμαστε καλά, Παναγία μου, αρκεί να γελάμε. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Μόνο αγάπη. Το θέμα είναι ότι. Τώρα φουντώνω το μεταξύ. Θα κρυθώ, δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Και το μικροφωνάκι μου. Αυτό δεν είναι. Να το βάλω. Όχι, θα το βάλω μόνο. Κάτσε εσύ μωρέ κάτω αμέσως να πιάσεις. Λοιπόν, τι είπες, ο Τσάνγκ λοιπόν είπε ότι προτινόμενη... τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Είναι δύο ομάδες. Μπράβο. Τα τέσσερα κορίτσια και τα τέσσερα αγόρια μαζί με αυτόν μέσα. Τρία δεν είναι τα αγόρια. Τρία είναι τα κορίτσια. Τα αγόρια είναι ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος, ο Μάριος. Ο Πάνος και ο Ρέση Τσάνκ. Είναι μια ομάδα, λοιπόν. Πέντε αγόρια. Είναι μια ομάδα. Όχι! Όχι, πες τι είπε, ο Τσάνκ θα με ξαναπιάσει. Δεν είπε ονομαστικά, ρε Σιλένη. Έτσι, μου θα πάει. Αλλά θα καράξει σήμερα, έχει θέμα. Ονομαστικά, Μάκη, ηρέμησε. Εγώ δεν μιλάω. Έχει θέμα. Ηρέμησε. Συγγνώμη λίγο για να το διασκεδάσω περισσότερο. Έλα από δωρεφό την κοντά μου. Άσου να μαγειρευτούν μόνοι του. Να κάνουν τα γένια του, τα μαλλιά του. Δεν μου το βάζει δίπλα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί έχω τα προβλήματα. Θέλω να χαλαρώσει. Λοιπόν. Ακούστε τώρα. Άντε, μπας και τα ακούσουμε γιατί βγήκε και πέντε. Και τόση ώρα ακούμε, αλλά δεν μας λες. Ποιες είναι οι ομάδες? Δεν είπε ο Φουκαριάρης ονόματα. Τότε γιατί είπες ότι ο Τσάνγκ είπε ότι είναι εδώ που τα λέμε δύο ομάδες? Είπα εγώ τι είπε ονόματα, είπα ότι είναι δύο ομάδες. Ποιες ομάδες? Να τις πω εγώ από μόνος μου. Δεν τις λες. Όχι, ο Τσάνγκ τι είπε. Θες να τις πω, Μάκη μου? Θέλω. Μην κοιτάτε εσείς. Να κοιτάτε εμένα. Έχω φτιάξει τρεις ώρες μαλλί. Κοιτάξτε με λίγο. Τι κοιτάει ένα στη γενιάδα του άλλου. Δεν σ' αρέσει η γενιάδα μου, ρε. Ζηλευτεί πολύ. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Από την αρχή να ζητώσω να μάθω. Ποιες είναι οι ομάδες του Τσάνκ, πες μου. Νομίζω ότι είναι. Α, νομίζεις. Στη μία ομάδα. Αφού δεν είπα ονόματα, νομίζω. Είναι ο Κωνσταντίνος, είναι ο Μάριος, είναι η Ειρήνη και είναι και η Ελισάβετ. Ποια Ελισάβετ? Η αδυνατούλα που βγαίνει. Το κορίτσι σου λέει λάθος, τα είπες. Να καταλήξουμε. Ελένη, μπορείς να πατήσεις το κουμπί να μας το πεις, να τα ακούσουμε όλοι. Δεν τα θυμάμαι έτσι. Τα τρία κορίτσια λέει και ο Μισθοφόρος είναι μία ομάδα. Τα εσύ τρία κορίτσια και ο Μισθοφόρος. Ναι. Το Μάριο, εγώ πιστεύω ότι είναι με το Μισθοφόρο, παιδιά. Ο Μάριος εχθές Τσάνκ δεν ψήφισε. Τι να κάνω πια. Είναι και σε άλλο κανάλι. Να πάρω την άλλη να τη ρωτήσω ποιες είναι οι ομάδες που εννοούσε ο Τσάνκ. Τι άλλο, πια ντρέπομαι κι εγώ. Όχι. Δεν μπορώ να έχει τέτοιες ντροπές. Δεν μπορώ, ντρέπομαι. Μάκη, ηρέμησε. Μάλιστα. Μιλάει και ο Τόλης. Έχει δίκιο η Ελένη. Αδιάβαστο. Μπορεί. Μπορεί. Θα δούμε το βίντεο, μήπως θα ξεκαταλάβουμε καλύτερα. Σε διαλύνουμε. Σε διαλύνουμε. Να ξεκαταλάβουμε αυτά που καταλάβουμε. Εξήγησέ μου. Σε διαλύνουμε. Έτσι, πες το μου δύο-τρεις φορές. Έτσι μ' αρέσει να μιλάς. Φτάνει δύο-τρεις. Είσαι πολύ στροφός. Φωτεινή, κάτσε δίπλα μου.